Καλησπέρα. Πριν αναφερθώ για το παιχνίδι, θα ήθελα να συγχαρώ την ανόρθωση για την νίκη της και να ευχηθώ στον Φερέρ να έρθει πίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί δίνει μια τεράστια μάχη που πραγματικά θέλουμε όλοι να επιστρέψει, γιατί αυτή η μάχη είναι πολύ δύσκολη για αυτόν και για την οικογένειά του. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, πιστεύω το πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε και φάσεις, παίξαμε περισσότερο. Δεν είχαμε καθόλου προβλήματα εκτός από τις στατικές φάσεις. Δυστυχώς αυτό αναφέραμε και στο ημίχρονο, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στις στατικές φάσεις. Αλλά εκεί χάσαμε το παιχνίδι. Οπισθοχωρήσαμε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Φυσικά η Ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα που μας έβαλε πίεση. Όμως δεν κινδυνεύαμε. Ήμασταν αρκετά συγκροτημένοι. Αυτό που μας έλειπε είναι να κρατήσουμε λίγο περισσότερο, ώστε να βγούμε στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Και μετά τον γκολ το κάναμε. Παίξαμε λίγο περισσότερο. Όμως πραγματικά δεν έχω παράπονο από τα παιδιά, γιατί κατάθεσα ψυχή, τα έδωσα όλα και δυστυχώς δεν πέραμε ούτε ένα βαθμό. Αυτό. Κύριε Σατσά, δεχτήκατε γκολ από μια ομάδα που δεν σκοράρει εύκολα από τη στατική φάση, αλλά όπως το είπες και στο πρώτο ημίχρονο κινδυνέψατε. Τι ήταν αυτό που για πρώτη φορά μετά από καιρό η Ανόρθωση δημιουργά τόσες πολλές φάσεις από στατική φάση? Τι πήγε λάθος από τη δικιά σας ομάδα? Εντάξει, είχε 2-3 φορές που δώσαμε εύκολα φάουλ και εύκολα κόρνερ που μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Τώρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς όταν τα παιδιά όταν πάνε αργοπορημένα στην μπάλα, συμβαίνει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι η Ανόρθωση είναι αίτητη στα εκτός έδρας. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να σώσουμε τον βαθμό, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και ευελπιστούμε στη συνέχεια περισσότερους βαθμούς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.